Συνάντηση με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς είχε στις 11 σήμερα το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Βερολίνο. Η συνάντηση περιελάμβανε αρκετά μεγάλη ατζέντα, η οποία χωρίστηκε σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα των συζητήσεων, που στην παρούσα φάση είναι η πιο κρίσιμη, αφορούσε τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά το μεταναστευτικό. Σε ό,τι αφορά τώρα το Μεσανατολικό, Ελλάδα και Γερμανία υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά την βάναυση επίθεση στο έδαφος του. Το δικαίωμα όμως αυτό πρέπει να ασκείται με βάση τους κανόνες του πολέμου, του διεθνούς δικαίου και κυρίως του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Και οι δύο χώρες άλλωστε ήμασταν απολύτως σαφείς. Διαχωρίζουμε την τρομοκρατική Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό. Και βέβαια εκφράζουμε την έντονη, εντυνόμενη ανησυχία μας για το δράμα στη Γάζα και την διαμορφούμενη ανθρωπιστική κρίση. Χτες άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έκτακτη χρηματοδότηση των κρατών μελών για το μεταναστευτικό, με την Ελλάδα να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση ύψους 42,4 εκατομμυρίων ευρώ για δύο προτάσεις που υπέβαλε. Χρειαζόμαστε τώρα όσο ποτέ ένα δυναμικό σχέδιο με διπλή κατεύθυνση. Αφενός την αποτροπή των παράνομων διελέσεων και αφετέρου τη διαχείριση των νόμιμων μεταναστευτικών ροών. Την ευρωπαϊκή μας ατζέντα, βέβαια, συμπλήρωσαν και τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο του διευρυμένου πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι την Παρασκευή επισκέπτεται το Βερολίνο και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, μόλις τρεις ημέρες μετά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κάτι που δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχής. Γίνεται αντιληπτό ότι στη συζήτηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Σόλτς περιλήφθησαν και τα ελληνοτουρκικά θέματα Δυτικών Βαλκανίων που πάντα ενδιαφέρουν το Βερολίνο, καθώς και όλα τα ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε την οικονομία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα χρονικό σημείο όπου η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε διαφορετική φάση μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ενώ έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στον κόσμο το 2022 και βρίσκεται σε τροχιά μείωσης του χρέους κάτω από τα επίπεδα του 2012 μέχρι το τέλος του χρόνου, επίδοση που ξεπερνά πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση στην ταχύτερη μείωση χρέους παγκοσμίως. Και η πρόσφατη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας σηματοδοτεί έτσι μια συνολική εθνική πρόοδο σε εξέλιξη. Και κλειδιά για τα παραπάνω αναδεικνύονται δύο στοιχεία. Πρώτον, ο ακλόνητος προσανατολισμός μας στις μεταρρυθμίσεις, που αποτυπώνεται σε ένα γόνιμο έργο εδώ και κάτι παραπάνω από 4 χρόνια. Και δεύτερον, η πολιτική σταθερότητα, την οποία επιβεβαίωσε και η ανανεωμένη λαϊκή εντολή προς την κυβέρνηση στις τελευταίες εκλογές. Αυτό το δεδομένο επηρεάζει, σύμφωνα με την οπτική του Μεγάλου Μαξίμου, και τις διμερείς σχέσεις, καθώς ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση που δημιούργησε αρκετά προβλήματα και στις διμερείς σχέσεις Αθήνας-Βερολίνου. Τα νέα που σας φέρνω από την Ελλάδα είναι πολύ πιο αισιόδοξα από τότε. Με την πατρίδα μου να γράφει ήδη ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Από μαύρο πρόβατο στα χρόνια της κρίσης, διαθέτει πλέον μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη, διατηρεί δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, περιορίζοντας την ανεργία, προσελκύει περισσότερες επενδύσεις από ποτέ, αυξάνει τις εξαγωγές, τη βιομηχανική παραγωγή, ενώ παράλληλα στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ακολουθώντας μία συνετή πολιτική που μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα. Και φέτος, μάλιστα, αναμένεται να καταρρύψουμε το ιστορικό ρεκόρ τουριστικών εσόδων και αφίξεων, με τους Γερμανούς επισκέπτες να προτιμούν και πάλι την χώρα μας. Στην ίδια ενότητα μπορούν να συμπεριληφθούν και τα θέματα ενέργειας και διασυνδεσιμότητας, που είναι κρίσιμα και για τις δύο χώρες, αφού η Ελλάδα αποτελεί κόμβο μεταφοράς ενέργειας στον διάδρομο νότου-βορρά, ενώ αποτελεί και γέφυρα της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και την Ουκρανία, και επιδιώκει να είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο τρίτος άξονας περιελάμβανε αμιγώς την ευρωπαϊκή ατζέντα, καθώς υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα διεκδικεί περισσότερους πόρους εκτός από το μεταναστευτικό και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και γενικότερα την κλιματική κρίση.
Στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και όχι τελικά στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγί Περτογάν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγί Περτογάν είχαν από καιρό συμφωνήσει το επόμενο τετ-α-τετ τους να γίνει στην Ελλάδα. Ωστόσο, αν και αρχικά η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τελικά οι δύο πλευρές συμφώνησαν το ραντεβού να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα. Η τελευταία φορά που ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν είχε έρθει στην Αθήνα ήταν το 2017. Τον Τούρκο πρόεδρο αναμένεται να συνοδεύει πολυπληθής αποστολή με υπουργούς και άλλους αξιωματούχους. Ο αριθμός των ανθρώπων που θα συνοδεύουν τον Ερντογάν δίνει το στίγμα της σημασίας που αποδίδεται πλέον στις διμερείς σχέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπογραφούν και διάφορες συμφωνίες. Να σημειωθεί ότι Μητσοτάκης και Ερντογάν είχαν συνάντηση τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών κυρίων Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν. Χθες, εξάλλου, οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Τουρκίας διεξήγαγαν νέο γύρο συζητήσεων σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας στην Άγκυρα. Σε αμφότερες τις αντιπροσωπείες συμμετείχαν πρέσβεις, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί καθώς και άλλοι αξιωματούχοι. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν καταρχήν να υλοποιήσουν ή να επανενεργοποιήσουν δραστηριότητες μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια του έτους 2024 από τον συμφωνημένο προηγουμένως κατάλογο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό πνεύμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν μηχανισμό σημείων επαφής για επικοινωνία και διευκόλυνση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από την ελληνική πλευρά, προστίθεται στην ανακοίνωση. Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Νέα αίτηση ακύρωσης για το έργο του flyover κατέθεσαν σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας 25 κάτοικοι στα Κωνσταντινοπολίτικα στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως υποστηρίζουν, το έργο θα βλάψει την περιοχή τους, τα σπίτια τους, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις και μία σειρά από άλλα προβλήματα. Στο κείμενο των 54 σελίδων της νέας αίτησης ακύρωσης παρατίθενται μία σειρά από επιχειρήματα για να μην γίνει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ο συγκεκριμένος υπέργειος δρόμος που, όπως αναφέρουν, θα υποβαθμίσει τη ζωή της πόλης. Σύμφωνα με την αίτηση, ο νέος δρόμος θα αγγίζει τα σπίτια των ανθρώπων της περιοχής, σχεδιασμό για τον οποίο ενημερώθηκαν από υπαλλήλους της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, όπως λένε χαρακτηριστικά. Πληροφορηθήκαμε προσφάτως ότι προβλέθηκε αλλαγή στην αρχική χάραξη και έπρεπε να σχεδιαστεί ένας δρόμος περίπου 150-200 μέτρα μακριά από το φτάνο των περιπτεριακών, στο ύψος που είναι ο εξωτερικός μας, αντί για αυτό θα διαλυθεί ο υπάρχον δρόμο με διαπλάτηση αρκετών μέτρων εκατέρωθεν των δύο πλευρών, με συνέπεια να φτάσει ακριβώς μπροστά από το δικό μας. Στην αίτηση ακύρωσης επισημαίνεται πως η μελέτη για τα κυκλοφοριακά προβλήματα που καλείται να λύσει με τη λειτουργία του ο νέος δρόμος έγινε τον Μάιο του 2020, σε μια περίοδο που η περιφερειακή οδός ήταν άδεια, καθώς μόλις είχαν ανοίξει δρόμοι από την πανδημία και η Χαλκιδική δεν υποδέχτηκε εκείνη την περίοδο τουρίστες. Ακόμη, στην αίτηση ακύρωσης γίνεται εκτενής αναφορά στην υποβάθμιση της ατμόσφαιρας λόγω του φόρτου των αυτοκινήτων που θα έχει ο νέος δρόμος, στον θόρυβο που θα πλήξει τους κατοίκους της περιοχής, ο οποίος θα υπερβαίνει κατά πολύ τα ανώτατα όρια στα σπίτια που βρίσκονται από 5 έως 10 μέτρα κοντά στη νέα κατασκευή, καθώς και στην αύξηση των δονήσεων λόγω της διαρκούς διέλευσης αυτοκινήτων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, έτσι όπως βλέπουμε τα σχέδια, να εξαφανιστεί το υφιστάμενο ανάπομα μαζί με τα δέντρα που υπάρχουν εκεί αυτού, το οποίο αποτελεί και ένα φυσικό όριο, καταλαβαίνετε, που προστατεύει έστω και λίγο τα σπίτια σε σχέση με την παραγωγή αέρια, σε σχέση με την απορρίφανση, είναι ένα φυσικό εμπόδιο. Συν βέβαια ότι ενδεχομένω θα μα πούνε και από φυσικέ καταστροφέ, κάτι για το οποίο είμαστε όλοι και πολύ ευαίσθητοι τα τελευταία χρόνια. Στην αίτηση διατυπώνεται ακόμη το ερώτημα για ποιον λόγο εγκαταλείφθηκε η βορειότερη χάραξη του νέου δρόμου, ενώ αμφισβητείται η χρησιμότητα του έργου και διατυπώνονται πάλι αμφιβολίες για τον χρόνο των μετρήσεων που οδήγησαν στο έργο την περίοδο της πανδημίας, όπως και το ότι δεν υπολογίστηκε η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της λειτουργίας του μετρό. Ακόμη σημειώνουν πως κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν έχει προβλεφθεί η πρόσβαση στο δάσος του Σέιξου από τα πυροσβεστικά οχήματα. Προβληματισμός στους καταστηματάρχες της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή δημιουργεί το μέτρο απαγόρευσης της στάθμευσης στην κεντρική οδό λόγω των αναγκαίων μέτρων που επέβαλε η τροχιά
για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας λόγω της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου flyover. Σοβαρό, εννοείται. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε και αν θα κρατήσουμε και το προσωπικό που έχουμε για να εξυπηρετεί. Δηλαδή έχουμε 4 πολίτες μέσα. Αν δεν έχει κίνηση το κατάστημα και έχει περισσότερο το ίντερνετ μετά ή το φορτηγάκι μας, τα δύο άτομα θα σταματήσουν. Θα πάρουμε άλλα δύο άτομα μετά στα φορτηγάκια. Έχω δει μόνο κάποια χαρτάκια που είχαν βάλει εδώ πέρα απαγορευτικά ότι θα απαγορευτεί η κυκλοφορία, τα οποία εξαφανιστήκαν μέσα σε μία μέρα, τα κόψαν οι κάτοικοι προφανώς. Στην αρχή λίγο ψαρώσανε κάποιοι και λένε πρέπει να παρκάρουμε ή όχι, μετά εξαφανιστήκανε. Νομίζω πως το μέτρο Φεϊσκής από την ώρα που θα αρχίσουν να κόβουν κλήσεις. Βέβαια, τώρα όπως σας είπα, μιλάτε με μια επιχείρηση η οποία ωφελείται από τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί προφανώς θα κινηθούν και αρκετοί άνθρωποι λόγω της κατάστασης στο να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό όχημα ελαφρύ, ούτως ώστε να μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά τους, προσπερνώντας την πόλη η οποία θα είναι γεμάτη ακινητοποιημένα οχήματα κατά την περίοδο του flyover. Οι επιχειρηματίες κατανοούν την αναγκαιότητα των μέτρων, αλλά συνάμα διαμαρτύρονται για την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων που θα έφερναν σε ισορροπία την επιχειρηματική δραστηριότητα με την ομαλή κυκλοφορία. Πρέπει να είχαν προνοήσει να λειτουργεί το μέτρο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι πιο ενισχυμένα και πιο οργανωμένα, ώστε τα αυτοκίνητα να μην είναι τόσα αυτοκίνητα στον δρόμο και η κίνηση να είναι λίγο πιο βατή. Άρα σημαίνει ότι πάμε, ανοίγουμε το μετρό, δουλεύουν όλα καλύτερα, οργανώνουμε καλύτερα το ΝΟΑΣΤ, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να μένουν στο σπίτι και εμείς προσπαθούμε καθημερινά τα αυτοκίνητά μας, δύο αυτοκίνητα έχουμε. Σίγουρα πολλές επιχειρήσεις θα τις επηρεάσει, διότι θα έχουν που να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, αλλά νομίζω πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν και κάποια εναλλακτική κινητικότητα για να πάρουν στις επιχειρήσεις τους. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με πώληση γιοταχή και μοτοσυκλετών, με συχνές φορτοεκφορτώσεις, αλλά και καφέ που δουλεύουν κυρίως με πελάτες που παίρνουν τον καφέ τους για τον δρόμο. Και από την ώρα που η κίνηση θα είναι πολύ περισσότερη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρκάρουν ο κόσμος, δεν θα μπορεί και ο κόσμος πλέον, δεν θα έχει χρόνο να παρκάρει να πάρει έναν καφέ. Με αποτέλεσμα θα προσπαθεί να βρει πάρκινγκ να κάνει. Και αυτό όχι μόνο το δικό μου το κατάστημα, όλα τα καταστήματα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Και πιστεύω ότι άμεσα πρέπει να δράσουν και πρέπει να τακτοποιήσουν το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν και τα μαγαζιά να μπορέσουν να συντηρηθούν, να μπορέσουν να αντέξουν όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται. Αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο σε εμάς, έστω μια παραλαβή να θέλει να κάνει ένας πελάτης, τα φορτηγάκια μας που έρχονται για να ξεφορτώσουν τα φορτηγά μας. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στην κίνηση και στα αυτοκίνητα και σε τυχόν ατυχήματα, στο οτιδήποτε. Αυτό που τονίζουν με την ανησυχία να τους κυριεύει για το μέλλον των επιχειρήσεών τους και των τζίρων τους, τη δεδομένη στιγμή δεν έχουν αρχίσει να φαίνονται οι επιπτώσεις στα μαγαζιά τους όμως. Αυτό που φοβούνται είναι πως όσο προχωρούν οι εργασίες για το flyover και υφίστανται οι απαγορεύσεις στάθμευσης στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, τόσο η αγοραστική κίνηση θα μειώνεται, με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρό θέμα επιβίωσης των καταστημάτων τους. Είναι η σκληρή πραγματικότητα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου κατά τις ημέρες των εφημεριών, όπου οι ουρές των ασθενών που περιμένουν για να πραγματοποιήσουν τις ακτινολογικές εξετάσεις τους είναι τεράστιες. Η κατάσταση, όπως μας αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Χρήστος Τζελέπης, είναι δύσκολα διαχειρίσιμη αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ασθενείς ξεπερνούν κατά πολύ τους χίλιους. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε εδώ και πολύ καιρό, ότι όταν το νοσοκομείο εφημερεύει μόνο του, χωρίς τον Άγιο Παύλο, όταν είναι, έχουμε πάνω από 1.000-1.200 επισκέπτες. Και είναι δεδομένο ότι σε κάποιες φάσεις της ημέρας, σε κάποιες στιγμές της ημέρας, θα γίνεται μεγάλη συγκέντρωση των ασθενών σε διάφορα τμήματα. Και ένα από τα τμήματα αυτά είναι, όπως έδειξε, και το στο ακτινολογικό. Αυτό που τονίζει ο κύριος Τζελέπης είναι πως το Ιπποκράτειο δέχεται τεράστιο όγκο ασθενών όταν εφημερεύει, με το πρόβλημα να γίνεται ακόμη εντονότερο, καθώς από τις περίπου 8 εφημερίες του μήνα, τις 5 εφημερεύει μόνο του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ μόλις 3 φορές συνεφημερεύει με το νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Είναι όταν προσέρχονται τόσοι ασθενείς, είναι στο κέντρο της πόλης. Αυτό θα συμβαίνει. Γι' αυτό εμείς ζητάμε να συνεφημερεύουμε με άλλο νοσοκομείο, για να μπορούμε να διαχέεται οι ασθενείς, να διαχέονται και σε άλλα νοσοκομεία και έτσι να μην ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις πραγματικά. Αποτέλεσμα είναι οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών να είναι πολύ ώρες και η ταλαιπωρία που υφίστανται να είναι άνευ προηγουμένου. Από την ώρα που θα...
που θα κάνει, θα έρθει στο νοσοκομείο ένας ασθενής, μπορεί να περιμένει και 4, 5 και 7 ώρες κάποια στιγμή μέχρι να διεκπεραιωθεί τελείως το περιστατικό. Μέχρι να κάνουν όλες τις εξετάσεις, δηλαδή ματολογικές, εκτενολογικά, τα πάντα. Ακριβώς, ναι, ναι. Και όλα αυτά τη στιγμή που η έλλειψη προσωπικού είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Να φανταστεί κανείς ότι μόνο από το ακτινολογικό τμήμα έχουν αποχωρήσει τα τελευταία 2 χρόνια 9 εργαζόμενοι και μόνο 3 έχουν έρθει ως επικουρικοί. Μην ξεχνάμε ότι την μεγάλη έλλειψη προσωπικού που έχουμε, συγκεκριμένα να σας πω για αυτό το τμήμα που λέμε, τα τελευταία 2 χρόνια έφυγαν γύρω στους 8 με 9 συναδέλφους και ήρθαν... σαν επικουρική κυρίως και όχι σαν μόνιμη, ήρθαν 3 συνάδελφοι. Άρα έτσι κι αλλιώς είχε μειωθεί πάρα πολύ το προσωπικό και γενικώς σε όλα τα τμήματα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς. Ναι. Χωρίς να ευθυνόμαστε φυσικά εμείς. Όπως επισημαίνει ο κύριος Τζελέπης, ο φόρτος εργασίας που έχουν αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί τους στο Ιπποκράτειο, ειδικά τις ημέρες των εφημεριών, είναι τόσο μεγάλος και άπαντες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τα φέρουν εις πέρας, αφού το προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν. Το μεγάλο είναι ο φόρτος, όταν περνάνε τόσα περιστατικά, φανταστείτε πόσα μπορεί να διεκπεραιώσει και με πόσο καθαρό μυαλό θα το κάνει. Αλλά με τον επαγγελματισμό που διακρίνει τους συναδέλφους. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Το θέμα είναι ότι ταλαιπωρούνται όλοι, και οι συνάδελφοι και κυρίως οι ασθενείς βέβαια. Παράλληλα, λόγω της έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως λέει ο κ. Τζελέπης, παρατηρούνται όλα αυτά τα φαινόμενα, με την πολύ ωραία αναμονή και την ταλαιπωρία των ασθενών για να κάνουν μια εξέταση σε ένα τόσο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης. Όταν δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη να μπορεί να απορροφήσει τα περιστατικά που δεν είναι επίγοντα της εφημερίας, άρα συγκεντρώνονται περισσότεροι ασθενείς στο νοσοκομείο. Αυτό που ζητούν οι υγειονομικοί του Ιπποκρατίου είναι αφενός να υπάρξουν προσλήψεις προσωπικού για να στελεχωθεί επαρκώς το νοσοκομείο και αφετέρου στις ημέρες των εφημεριών να υπάρχει ακόμη ένα νοσοκομείο για να μπορεί να μοιράζεται αναλόγως ο όγκος των ασθενών. Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, αναφέρει η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Καταναλωτών σχετικά με το κάλεσμα για μποϊκοτάζ σε περισσότερες από 20 ετικέτες προϊόντων από 2 συγκεκριμένες εταιρείες, με τους καταναλωτές της Θεσσαλονίκης να κρατούν αποστάσεις από την αγορά των προϊόντων τους. Το μποϊκοτάζ από το Ινστιτούτο Καταναλωτών ξεκίνησε χθες Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου. Μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού κ. Κρέκα σχετικά με την επιβολή προστήμων τις δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, εμείς ως ΤΥΜΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, αποφασίσαμε να μποϊκοτάρουμε όλα τα προϊόντα αυτών των εταιρεών, γιατί δεν είχαμε τη λίστα ποια ήταν τα προϊόντα τα οποία εσχροκέρδισαν. Με αποτέλεσμα εμείς να συμπεριλάβουμε όλα τα προϊόντα χωρίς εξαιρέσεις. Αφορμή για τη συγκεκριμένη κίνηση στάθηκε μια σειρά ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τις τιμές των προϊόντων και την εσχροκέρδεια, επιβεβαιώνοντας τις αντιδράσεις των καταναλωτών για αύξηση στα προϊόντα σχεδόν κάθε εβδομάδα. Το Υπουργείο επέβαλε άλλωστε πρόστιμα στις δύο συγκεκριμένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι στην εσχροκέρδεια, στην κερδοσκοπία, στην ακρίβεια της αγοράς, που αποδεδειγμένα με τη βούλα και τη σφραγίδα του Υπουργείου εσχροκερδούσαν. Εμείς φωνάζαμε εδώ και 3 χρόνια ότι η εσχροκέρδεια είναι αυτή η οποία κάνει πανηγύρι εις βάρος των πολιτών της χώρας, της Ελλάδας. Αυτό που τονίζει εμφατικά ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, είναι πως κανείς δεν αντιλαμβανόταν ότι αυτό που για χρόνια έλεγε το Ινστιτούτο Καταναλωτών ήταν η αλήθεια, και όχι αυτά που έλεγε ο τέος Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αρνούταν πως υπάρχει εσχροκέρδεια και ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας όλους αυτούς που ισχυρίζονταν όλα τα παραπάνω ως μίζερους. Τελικά, μίζεροι δεν είναι οι πολίτες καταναλωτές που βιώνουν την ακρίβεια στο πετσί τους, γιατί δεν έχουν τα εισοδήματα για να αγοράσουν τα απαραίτητα προστοζήν προϊόντα, αλλά μίζεροι είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν τους άλλους πως είναι αδαείς, πως είναι ηθαγενείς και μοιράζουν καθρεφτάκια όπως market pass, όπως καλάθια του νοικοκυριού, και προσδοκούν ότι κατά αυτόν τον τρόπο
Θα ξεγελάσουν τους πολίτες. Ο κύριος Λεχουρίτης επισημαίνει ότι από τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και ακρίβειας οι μόνοι χαμένοι είναι οι καταναλωτές, οι τσέπες των οποίων κυριολεκτικά ματώνουν αφού δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα οικονομικά. Μάλιστα, αυτό που λέει είναι ότι τα μποϊκοτάζ έχουν αποτελέσματα καθώς κάνουν τις εταιρείες να φοβούνται και να αλλάζουν τη στάση τους. Επιτέλους, πρέπει να αντιληφθούμε και στην Ελλάδα ότι η δύναμη της αγοράς δεν είναι οι επιχειρήσεις, αλλά είναι οι καταναλωτές. Εάν αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση όπως είναι και στα υπόλοιπα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου, τότε σίγουρα τα μποϊκοτάζ θα έχουν και επιτυχία και αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν με αυτό το μποϊκοτάζ τι κάνουμε, στέλνουμε ένα μήνυμα και στην αγορά αλλά και στις δύο πολυεθνικές ότι μειώστε τις τιμές στα προϊόντα, όπως πληρώνει δηλαδή ο Γερμανός ένα απορρυπαντικό ή ένα σαμπουάν, να πληρώνει και ο Έλληνας. Δεν καταλάβαμε. Έχουμε μεγαλύτερα εισοδήματα εμείς στην Ελλάδα και πρέπει να πληρώνουμε τρεις φορές ή δύο φορές ή δεν ξέρω πόσες φορές παραπάνω τιμή από ό,τι τα πληρώνει ο Γερμανός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο απολογισμός του μποϊκοτάζ που είχε γίνει προμηνών στα γαλακτοκομικά είχε αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ίνκα. Παράλληλα, προτρέπει τους πολίτες να μην τα περιμένουν όλα από τους άλλους, αλλά να παίρνουν και οι ίδιοι την κατάσταση στα χέρια τους, τονίζοντας με νόημα ότι το αφεντικό της αγοράς είναι ο καταναλωτής. Όχι, δεν πρόκειται για εικόνες από χωματερή ή μπαζότοπο, αλλά για οδό σε κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η οδός Καπετάν Άγρα παρουσιάζει ένα τριτοκοσμικό σκηνικό με δρόμους και πεζοδρόμια να έχουν κυριολεκτικά θαυτεί κάτω από τα σκουπίδια. Αυτά που αντικρίζει κανείς προκαλούν θλίψη και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Σε όλο το μήκος της οδού υπάρχουν βουνά από απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα ατάκτως πεταμένα παντού. Οι κάδοι είναι ξεχυλισμένοι, ενώ γύρω τους και δίπλα τους στηβάζονται κάθε λογής αντικείμενα από στρώματα και σπασμένα τραπέζια μέχρι ξεχαρβαλωμένες καρέκλες και σακούλες με μπάζα από ανακαινήσεις. Η αισθητική εικόνα της πόλης είναι ντροπιαστική, αλλά και η ασφάλεια όσων διασχίζουν τα πεζοδρόμια διακυβεύεται, όσο και η υγεία των περιοίκων από την αποσύνθεση των οργανικών σκουπιδιών. Στην ίδια οδό βρίσκεται και το 47ο νηπιαγωγείο, που σε αντίθεση με τη γύρω πραγματικότητα αποτελεί ένα φωτεινό σημείο. Το κτίριο, παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, έχει έναν περιποιημένο κήπο και ασφαλές περιβάλλον για τους μικρούς μαθητές. Ωστόσο, η παράδοξη αντίθεση, σύγκρουση μεταξύ του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του ακατάλληλου δημόσιου χώρου αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εκτός από την εμφανή ανησυχία για την υγεία των μαθητών λόγω της βρωμιάς, υπάρχει και ο πραγματικός κίνδυνος ατυχημάτων. Οι υπερχυλισμένοι κάδοι και τα ογκώδη αντικείμενα αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού για τα παιδιά, θέτοντας σε δοκιμασία την ασφάλειά τους καθημερινά. Η 14η Νοεμβρίου κάθε χρόνο σηματοδοτεί την Παγκόσμια ημέρα διαβήτη, που είναι αφιερωμένη στην εκστρατεία σε παγκόσμιο επίπεδο για την ευαισθητοποίηση για την νόσο του διαβήτη. Κύριος στόχος είναι η ενημέρωση του πληθυσμού για τα αίτια, τα συμπτώματα, τις επιπλοκές αλλά και τη θεραπεία της νόσου. Είναι μια πολύ σημαδιακή ημέρα για όλους μας και για αυτούς που πάσχουν από διαβήτη και για τον υπόλοιπο πληθυσμό, γιατί μας θυμίζει και μας ευαισθητοποιεί πάνω σε αυτό το τόσο μεγάλο, σοβαρό, παγκόσμιο και πάντα επίκαιρο πρόβλημα του σαχαρώδη διαβήτη. Δυστυχώς, ο σαχαρώδης διαβήτης είναι μια ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια απειλή για την υγεία. Η νόσος αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου για περίπου 7 εκατομμύρια άτομα ετησίως σε όλο τον κόσμο και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, νεφρικής ανεπάρκειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς και άλλων σοβαρών επιπλοκών. Σήμερα υπάρχουν περίπου 500 εκατομμύρια διαβητικοί στον κόσμο, ίσως και λίγο παραπάνω, οι οποίοι το 2040 θα φτάσουν τα 800 εκατομμύρια. Αν συνεχιστεί αυτή η ραγδαία άνοδος που γίνεται, που βλέπουμε σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία 30 χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση της επίπτωσης της νόσου, με αποτέλεσμα σήμερα να πάσχουν από αυτήν πάνω από 285 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 6,6% του πληθυσμού της γης, έναντι των 151 εκατομμυρίων το έτος 2000. Φέτος, όπως και το προηγούμενο χρόνο, το μήνυμα ήταν η φροντίδα των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, που με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στις καινούργιες εξελίξεις που αφορούν τη διάγνωση και τη θεραπεία του διαβήτη και των επιπλοκών του.
Η νόσος του σαχαρώδη διαβήτη έχει υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στο δυτικό κόσμο, ιδιαίτερα ο διαβήτης τύπου 2, και αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη για τη συσχέτισή της με το σύγχρονο τρόπο ζωής, τις διατροφικές συνήθειες και την έλλειψη σωματικής άσκησης. Στην Ελλάδα πάσχει από σαχαρώδη διαβήτη περίπου το 12% του γενικού πληθυσμού. Τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τη διάγνωση και τη θεραπεία και την αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του. Να μην πούμε το πιο έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα, που είναι οι αντλίες ινσουλίνης και οι συσκευές τεχνητού παγκρέατος που κάνουν αυτοματοποιημένη χορήγηση ινσουλίνης. Και τα παράλληλα και ταυτόχρονα και οι συσκευές της συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης, όπου κανείς μπορεί να βλέπει το ζάχαρό του όλο το 24ωρο πλέον, και να στέλνει βέβαια αυτά τα αποτελέσματα και στον γιατρό του ή να τα βλέπει και το κάποιο μέρος της οικογένειας και όπου αλλού χρειάζεται. Δυστυχώς, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. 537 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και ένας στους 11 διαγνώσκεται με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Στη χώρα μας νοσούν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άτομα. Το 50% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από διαβήτη. Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη έχουν 2 έως 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Όσοι ζουν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχουν διπλάσεις πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή νόσο ή ισχαιμικό αγκιακό εγκεφαλικό σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς διαβήτη. Να ενδιαφέρονται για το πρόβλημά τους, να μην αδρανούν, να εμπιστεύονται στο γιατρό τους και να επικοινωνούν τακτικά μαζί τους, είτε το γιατρό είτε τα άλλα μέλη της επιστημονικής ομάδας που είναι υπεύθυνα για την παρακολούθησή τους, και να επιδιώκουν να έχουν πάντα όσο το δυνατόν καλύτερο ζάχαρο, με λιγότερες υποκλικεμίες και λιγότερες επιπλοκές. Και να ελέγχονται για τις επιπλοκές τους όταν παίρνουν τις οδηγίες από τον γιατρό τους. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή όταν το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο την ινσουλίνη που παράγεται από το πάγκρεας. Αποτελεί ένα χρονίως εξελισσόμενο μεταβολικό νόσημα με πολυπαραγοντικό υπόστρωμα που χαρακτηρίζεται από υψηλό σάκχαρο στο αίμα, αντίσταση στην ινσουλίνη και έλλειψη ινσουλίνης. Η ανεπάρκεια παραγωγής ινσουλίνης, δράστης της ινσουλίνης ή και των δύο, οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.